Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, πρώην ηγούμενος Ιεράς Μονής Ιδύρων, σχόλιο στην παραβολή του Ασώτ, η Ευαγγελική Παραβολή. Η Ευαγγελική Παραβολή που διαβάζεται σήμερα είναι γνωστή σε όλους μας ως Παραβολή του Ασώτ. Ένας άνθρωπος έχει δυο γιους. Ο νεότερος γιος ζητάει χωρίς περιστροφές από τον πατέρα του το μερίδιό του από την κληρονομιά. Αλλά το κομμάτι αυτό, αποκομμένο από το σύνολο της αλήθειας της ζωής του πατέρα, δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να καρποφορήσει. Το κομμάτι αυτό, όταν το παίρνουμε δυναστικά, αντάρτικα, όπως και όταν θέλουμε, δεν μας οδηγεί στη ζωή, αλλά στην απόγνωση και την καταστροφή. Η αμαρτία, η αδυναμία, αν θέλετε, του νεότερου γιου, είναι ότι, όντας ανώριμος, δεν έχει φτάσει στο να ξέρει ότι η ουσία του πατέρα είναι η ίδια με την ουσία του γιου. Και ο πατέρας του δίνει το κομμάτι, το επιβάλλον μέρος της περιουσίας που ζητάει. Ένας άρχοντας αγάπης. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, ενδιαφέρεται να σώσει το παιδί του. Αυτό βρίσκεται στο σκοπό της ζωής του. Είναι καταξίωση του είναι του. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, όπως ενδιαφέρει τόσο πολύ εμάς, για το πώς θα χαρακτηρίσουν το παιδί μας για τις αστοχίες του. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα χάσει το κύρος του. Εάν παρουσιαστεί ως πατέρας αποτυχημένος, με παιδί που αφήνει το σπίτι και φεύγει μακριά, η αγάπη του πατέρα πάει πιο μακριά από ό,τι μπορεί να πάει η κρίση του κόσμου ή η ανταρσία του γιού του. Για τον λόγο αυτό δεν του κάνει η διδασκαλία με λόγια. Τώρα πρέπει να τον αφήσει να περιπλανηθεί, να πάθει, να μάθει, να δει προσωπικά το ψεύδος και τις ανυπόστατες απάτες. Αυτό ξέρει ο πατέρας, ότι είναι κάτι θανάσιμα επικίνδυνο. Αλλά δεν βλέπει άλλη λύση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον συντροφεύει πάντοτε με την αγάπη του, που υπάρχει στο σπίτι, αλλά απλώνεται παντού. Δίνει αγωγή στο παιδί του, υποφέροντας μυστικά ολόκληρος, βγαίνοντας στο σταυρό της αναμονής. Το θέμα δεν είναι ο πατέρας να κρατήσει για τη βία στο γιο κοντά του, αλλά να του δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ίδιος μόνος του να έρθει προς αυτόν. Αυτή η κίνηση προς τον πατέρα ορίζει τον γιο και ο άσωτος φεύγει. Φεύγει. Πηγαίνει για να ζήσει σε μια χώρα ξένη, όπου τα πάντα ξοδεύονται χωρίς να ανανεώνονται, αλλά μετά από λίγο μένει μόνος. Οι φίλοι του έμειναν κοντά του, όσο κράτησαν τα πλούτη του. Αρχίζει να ζει την έκπτωση και την εξαθλίωση. Και όταν πηγαίνει να ζητήσει βοήθεια, τον σβρώχνουν πιο χαμηλά. Τον στέλνουν να βόσκει χείλους, να ποιμάνει τα πάθη. Τον κάνουν χειροβοσκό. Του αρνούνται τη φύση του, την ανθρωπιά του, την αξιοπρέπειά του, την ευγένειά του. Τον θεωρούν ζώο. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, πρώην ηγούμενος Ιεράς Μονής Ιδύρων, σχόλιο στην παραβολή του Ασώτου. Η επιστροφή και η μετάνοια. Όμως, η δοκιμασία του νεότερου γιου στη μακρινή χώρα φανέρωσε και το τι έκρυβε μέσα του. Τι αντοχή είχε, τι έμεινε ανέπαφο, σε ποιον να καταφύγει, πού υπάρχει τροφή, ζωή και ανάσταση για όλους. Και αρχίζει να μονολογεί. Μπορεί να τα έχασα όλα, μπορεί να χάθηκα κι εγώ, κυριολεκτικά να πέθανα, αλλά υπάρχει κάτι που δεν χάνεται, δεν πεθαίνει. Είναι ο πατέρας μου και η αγάπη του. Δεν σκέφτομαι τα παιδιά του. Είμαι ανάξιος για κάτι τέτοιο. Σκέφτομαι τους υπηρέτες του. Πώς τους φέρεται, πώς τους κορταίνει. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω πίσω και θα πω στον πατέρα μου. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Σε σένα που έχεις τέτοια αγάπη που γεμίζει ουρανό και γη. Σε σένα που ακόμη εδώ, στη μακρινή χώρα της θέλησης και της κόλασης, με συνοδεύεις. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιος σου. Ξέπεσα, έχασα την υιοθεσία. Αυτή είναι η αμαρτία μου.
Δεν είμαι η περιουσία σου που σπατάλησα. Καθίβρισα τη μία σχέση του παιδιού προς τον πατέρα. Πάτερ ήματον. Πάτερ ήματον. Ξέρετε, είναι σχετικά εύκολο να παραδοξώ τα λάθη και τα ελαττώματά μου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσω ξαφνικά πως έχω προδώσει, πως έχω χάσει την πνευματική μου, την αληθινή μου ομορφιά, πως βρίσκομαι τόσο μακριά από το αληθινό μου σπίτι. Και ο άσωτος παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Πριν ακόμη φτάσει στο σπίτι, ο πατέρας του τον βλέπει εδώ μακριά και τρέχει. Χωρίς να του πει τίποτα, πέφτει ολόκληρος στην αγκαλιά του και τον καταφυλεί. Ήδη ο γιος κατάλαβε. Πήρε την απάντηση. Ο πατέρας άκουσε την εξομολόγηση. Γιατί πάντοτε ήταν μαζί με το παιδί του. Αυτό το οποίο παρακαλώ να προσέξουμε είναι ότι η πρώτη λέξη της ομολογίας του δεν είναι συγχώραμε, αλλά πατέρα. Είναι το όνομα του πατέρα που ανεβαίνει από τα βάθη του είναι του και του δίνει το θάρρος. Και του δίνει το θάρρος να ελπίζει. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος. Πρώην ηγούμενος Ιεράς Μονής Ιδύρων. Σχόλιο στην παραμονή του Ασώτου. Η πατρική αγάπη. Εκείνη τη στιγμή ο Άσωτος ομολογεί το λάθος του και σιωπά. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα χάνει με το χύμαρο της αγάπης του πατέρα που τον διαλύει. Και το λόγο παίρνει ο πατέρας που μιλά ξεκάθαρα, εν σιωπή. Δεν λέει στο παιδί του για τον εαυτό του, ούτε αν πόνεσε, ούτε πόσο πόνεσε όταν έφυγε, ούτε πόσο χαίρεται τώρα που γύρισε. Ούτε τον μαλώνει για να δικαιώσει τον εαυτό του. Αυτά δεν λέγονται, διότι η νησταγωγία της σχέσης τους ιερουργείται σε χώρο βαθιά σιωπής. Πειράκτωμα αγάπης που παραλύει τη γνώσα. Έτσι νίκησε η πατρική αγάπη το θάνατο και άναψε τούτη η χαρά, το πανηγύρι που ενδύεται και πάλι ο γιος τη στολή την πρώτη και αφορά το δαχτυλίδι της ιοπεθίας και θύεται ο μόσχος, ο συντευτός. Οι δικές μας επιστροφές. Αυτή η επιστροφή δεν μοιάζει με τις δικές μας επιστροφές ή τουλάχιστον αυτές που έχουμε στο μυαλό μας. Οι δικές μας είναι τοποθετημένες λίγο πολύ σε μια νομικήστικη σχέση, σε μια αντίληψη που καλλιεργεί μάλλον τις συμφωνίες μεταξύ κυρίων που δεν αθετούν τον λόγο τους κατά τον ακόλουθο τρόπο. Λοιπόν, πατέρα, να τα συζητήσουμε, να δούμε τα πράγματα ψύχραμα, να δούμε σε τι θες και σε τι θέλω, να βρούμε έναν τρόπο συνδύωσης. Όχι ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από σένα, μπορώ, αλλά μια και είσαι πατέρα μου, είπα να γυρίσω. Τώρα όμως πρέπει να μην επαναληφθούν τα ίδια. Αυτή η επιστροφή είναι η κόλαση της λογικής και της δικαιοσύνης. Βλέπετε, υπάρχει παραμονή στο σπίτι που είναι περιπλάνηση σε χώρα μακρινή. Υπάρχει επιστροφή που είναι μεγαλύτερη απομάκρυνση από το σπίτι. Δεν γνωρίζω πόση σχέση έχει ο καθένας μας με τον πατέρα και τον νεότερο γιο. Αυτό όμως που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι μπορούμε να γυρίσουμε στον πατέρα μας. Γιατί εκείνος είναι η ζωή, η επικύρωση της αξιοπρέπειάς μας, η επανέβρεση της ανθρωπιάς μας. Γι' αυτό σύμφωνα με τον λόγο του Εκκλησιαστή μας λέει: «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, όλα τα άλλα θα στα δώσω εγώ». Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.